Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, είδαμε ότι η Τέρνα πήρε το έργο της επέκτασης του ΚΙΤ. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη. Αλλάζουν υπουργοί, αλλά οι προθέσεις της μένουν ίδιες. Έτσι αποδεικνύεται. Κάποιοι βέβαια ήξεραν ότι μάλλον η Τέρνα θα πάρει αυτά τα έργα. Αυτό σηκώνει πολύ διερεύνηση. Μπαίνουν στην ουσία όμως το θέμα τους. Όντως, μάλλον πάει προς ολοκλήρωση η διαγωνιστική διαδικασία για την πλήρη κατακύρωση του διαγωνισμού στην Τέρνα. Η άποψη η δική μας και η θέση μας είναι αμετακίνητη. Δεν συμφωνούμε σε καμία αύξηση της δυναμικότητας και του προκεκά. Μπορεί να πήρε πίσω ο Πρωθυπουργός την αύξηση της δυναμικότητας στο ΚΙΤ, αλλά αυτές οι επιπλέον 240 θέσεις για το προκεκά μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους και μάλιστα εδώ και αρκετές μέρες έχω δηλώσει ότι περνάμε ένα ακόμα πιο λανθασμένο μήνυμα, ιδίως τώρα μετά την κρίση που έγινε στο Αφγανιστάν, το οποίο θα το αξιοποιήσουν, θεωρώ, αρνητικά για μας τα κυκλώματα λαθροδιακίνησης, δίνοντας και ένα κίνητρο προς αυτούς που θέλουν να πάρουν αυτόν τον δρόμο για να φτάσουν στην Ευρώπη, ότι κοιτάξτε, η χώρα αυτή φτιάχνει νέες δομές, είναι έτοιμη να σας φιλοξενήσει. Άλλαξε η πολιτική ηγεσία. Έχω πέρα από τη συγχαρητήρια επιστολή για την ανάληψη των καθηκόντων στον κύριο Θεοδωρικάκο, παλιό γνώριμο στην αυτοδιοίκηση από τη θέση της του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία και ζητώ μία συνάντηση μαζί του, έτσι ώστε να του θέσω την κάθετη ομόφωνη αντίθεσή μας στην επέκταση του προκεκά. Πάντως, Δήμαρχε, στην απόφαση αυτή, στη διάβγεια που δίνει τέλος πάντων το έργο στην Τέρνα, δεν αναφέρεται σε ΚΙΤ ή προκεκά, λέει η υφιστάμενη δομή στο φυλάκιο. Δεν την έχω δει ακόμα την τελική απόφαση, δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Ναι. Εδώ έχουμε πει ότι μπορεί να λένε αυτοί διάφορα, εμείς δεν έχουμε δει ούτε τα σχέδια, ούτε τι θα κάνουν ακριβώς, πού θα το κάνουν, και ήταν ένα σημείο τριβής και μια συνέπεια από την πλευρά του κυρίου Μηταράκη όσον αφορά αυτό που είχε δεσμευτεί ενώπιόν μου απέναντι στο Δήμο Ρηστιάδος, για να καταθέσει όλα αυτά, για να ξέρουμε τι ακριβώς μιλάμε, ποιες υποδομές θα βελτιώσουν, πώς θα τις κάνουν και πώς θα γίνει αυτή η αύξηση της δυναμικότητας με τις 240 θέσεις του προκεκά. Μάλιστα. Θα ήθελα ένα σχόλιο, δεν ξέρω αν το είδατε, αν έπεσε στην αντίληψή σας. Ο γιος του Τζορτζ Σόρος είναι φίλος με τον Έντι Ράμα και κατηγόρησε ευθέως την Ελλάδα ότι χτίζει φράχτες, ενώ η Αλβανία, ας πούμε, υποδέχεται τους πρόσφυγες του Αφγανιστάν. Και λέω, πόσο μπορεί τέτοιου είδους άνθρωποι που είναι λαοπρόβλητοι, έχουν την οικονομική ισχύ, να επηρεάζουν τη συνολικότερη συνείδηση και τη στάση που έχει ο κόσμος απέναντί μας. Απέναντί μας ως ευρύτες δηλαδή, ως φύλακες των συνόρων, ως ανασχετικός παράγοντας προς την Ευρώπη. Κοιτάξτε, θα πάω στο πρώτο ερώτημά σας. Σίγουρα κάποιος που έχει τη δυνατότητα προβολής και την οικονομική ευχέρεια και έχει αποδειχθεί, ας μην κρυβόμαστε, ότι επηρεάζει τα πράγματα, σίγουρα η άποψή του επηρεάζει και κάποιους. Σε εμάς όμως τέτοιες είτε δηλώσεις είτε ενέργειες δεν επηρεάζουν. Η γνώμη της τοπικής κοινωνίας είναι ξεκάθαρη. Εμείς θέλουμε να θελάσουν τα σύνορά μας πολύ καλύτερα. Αυτό κάποιοι το συγχαίουν και το διασυνδέουν με τα αισθήματά μας απέναντι στους πρόσφυγες. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Εμείς ξαφνικά δεν γίναμε ούτε απάνθρωποι ούτε ρατσιστές. Μιλάω για τη συντριπτική πλειοψηφία, γιατί ξέρετε πάντα οι ακραίες φωνές. Πάντα θα υπάρχουν. Ναι. Έχουμε πει όμως δύο πράγματα πολύ βασικά. Έχουμε πει πάρα πολλά, αλλά τα δύο πιο βασικά είναι ότι από τη μία θα πρέπει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επομιστεί αυτό το βάρος του προσφυγικού μεταναστευτικού, γιατί δεν θα είναι μόνο για σήμερα, θα είναι και για τις επόμενες δεκαετίες από ό,τι φαίνεται, για διάφορους λόγους, όχι μόνο πολέμους, για φτώχεια, για οικονομικές ανισότητες, κλιματικές αλλαγές κτλ. Και όχι μόνο από το Αφγανιστάν, βέβαια. Ναι, ναι, σωστό αυτό είναι. Πάντα υπήρχε μετακίνηση τεράστια πληθυσμών διαχρονικά στην ιστορία μας. Και το δεύτερο πολύ βασικό είναι ότι σαν Έλληνες αποδείξαμε ότι μπορούμε να φιλοξενήσουμε ανθρώπους
Πού τους έτυχε αυτό το δράμα της προσφυγιάς. Από την άλλη όμως, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουμε να φιλοξενήσουμε, εννοώ αριθμητικά, και να μην αποβαίνει αυτό εις βάρος των τοπικών κοινωνιών. Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες που πρέπει να καταλάβουν κάποιοι. Θέλουμε να φιλοξενούμε, μέχρι όμως εκεί που έχουμε δυνατότητες και μέχρι εκεί που δεν θα υπάρχει πιθανότητα να διαταραχθεί με όλη την έννοια του όρου η ηρεμία της τοπικής κοινωνίας. Πολύ ξεκάθαρα νομίζω λέμε την άποψή μας και πρέπει κάποιοι να τα υπολογίσουν. Και έχω πει πολλές φορές τα επιχειρήματα που αναπτύξαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα απέναντι στα Υπουργεία και κατ' επέκταση στην κυβέρνηση, είτε λέγεται Μηταράκης, είτε Χρυσοχοΐδης, είτε Μητσοτάκης, είναι συγκεκριμένα και έχω πει ότι κάθε λογικός άνθρωπος θα τα είχε υιοθετήσει και θα τα είχε ασπαστεί. Δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας λόγος να αυξάνει δυναμικότητα, χωρητικότητα σε μία δομή όπως είναι το ΠΡΟΚΕΚΑ, το οποίο είναι καθαρά σαν φυλακή για αυτούς που πρέπει να απελάσεις. Γι' αυτό στέκομαι... τα έχεις γι' αυτό σε άλλα σημεία της χώρας. Γι' αυτό στέκομαι, Δήμαρχε, στην απόφαση, η οποία δεν διευκρινίζει αν μιλάμε για ΚΙΤ ή για ΠΡΟΚΕΚΑ. Και έτσι, επειδή πλέον μας έχουν κάνει να διαβάζουμε όλες αυτές τις αποφάσεις από όλες τις πλευρές, λέω μήπως αφήνει εχμές για άλλου είδους δομή. Κοιτάξτε, όταν βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει ότι δεν θα αυξηθεί το ΚΙΤ, μετά τίθεται θέμα αξιοπιστίας. Εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω ότι δεν θα αυξηθεί το ΚΙΤ. Είναι μια κυβερνητική δέσμευση, μάλιστα από τα επίσημα χείλη του Πρωθυπουργού. Επομένως, δεν θεωρώ ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να ανατραπεί και η απόφαση για αυτές τις 240 θέσεις. Και είναι, το έχω πει επανειλημμένως, βρήκαν η κυβέρνηση μια τοπική κοινωνία που συμφωνεί στο να βελτιωθούν οι υποδομές. Δεν αντιδράσαμε στο να μην γίνει τίποτα. Τις επιζητούμε τις βελτιώσεις. Έχουμε την ανθρωπιά έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι μέσα εκεί να είναι σε καλύτερες συνθήκες, αλλά και οι εργαζόμενοι οι δικοί μας και όσοι εκεί, είτε είναι υγειονομικοί, είτε διοικητικοί, είτε αστυνομικοί μας. Δεν είπαμε ένα ξέρω όχι, μη φτιάχνετε τίποτα. Ελάτε, φτιάξτε τις υποδομές. Δεν χρειάζεται όμως καμία αύξηση της χωρητικότητας. Τώρα, είχαμε σε προηγούμενες συνεντεύξεις που παραχωρήσατε εδώ στο Ράδιο Εύρος, είχατε πει ότι πλέον δεν υπάρχει διεύλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση, θα τα πούμε στο πεδίο. Φαίνεται με αυτή την απόφαση να πλησιάζει αυτή η μέρα. Έτσι φαίνεται. Πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουν οι σχεδιασμοί για τον τρόπο που θα αντιδράσει είτε η Δημοτική Αρχή είτε η τοπική κοινωνία για την έναρξη αυτών των έργων. Να προσθέσω κάτι, Δήμαρχε, πάνω στο ερώτημα του Γιάννη. Παρακαλώ. Ότι όσο περνάει ο καιρός και βλέπουμε καινούργια πράγματα να βγαίνουν στο διάβια, τόσο πιο πολύ ισχυροποιείται και γίνεται δεδομένη, παγιώνεται η κατάσταση. Δηλαδή, ήταν τα χωράφια που νοικιάστηκαν, είναι η ανάδοχος εταιρεία, θα είναι το ένα, θα είναι το άλλο. Σιγά-σιγά δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι, ήταν προβλεπόμενη η ροή των πραγμάτων από τη στιγμή που δεν ανατράπηκαν. Ανατράπηκε μάλλον η απόφαση για το ΚΙΤ, μειώθηκε ο προϋπολογισμός. Μετά από εκεί και πέρα δεν είδαμε άλλες ανατροπές ή ανακλήσεις αποφάσεων. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Επομένως και η διαγωνιστική διαδικασία από τη στιγμή που είχε ξεκινήσει, παρόλο που έγιναν ενστάσεις, αυτές είναι γραφειοκρατικού χαρακτήρα και αφορούν στις εταιρείες που συμμετέχουν, φαινόταν ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα βγει ανάδοχος εταιρεία. Όντως θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Βαβαλικούδη ότι πλησιάζει η μέρα ή η νύχτα που θα προσπαθήσουν να το υλοποιήσουν. Εκεί η τοπική κοινωνία θεωρώ έχει πάρει το μήνυμα και θα το πω πολύ κομψά, γιατί κάποια πράγματα δεν ανακοινώνονται όσον αφορά στον προγραμματισμό ενεργειών. Έχω πει ξεκάθαρα, τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου δημοτική ομάδα, ότι θα συγκρουστούμε, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να συγκρουστούμε και σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πόσο μάλιστα εγώ που πρέπει να εκτελώ τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτό θα κάνω, που έχω στα χέρια μου αυτό το μεγάλο χαρτί που λέει δεν δέχεται το Δημοτικό μας Συμβούλιο και κατ' επέκταση τοπική κοινωνία να γίνει αυτή η επέκταση. Εγώ με όλες μου τις δυνάμεις θα εφαρμόσω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με όποιες συνέπειες έχει αυτό το πράγμα, γιατί
είμαι υποχρεωμένος, πέρα από το ότι το επιθυμώ διακαώς να το εφαρμόσω, αλλά είμαι και υποχρεωμένος από τον νόμο να εφαρμόσω αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Τώρα, για να κλείσουμε. Πέρα από την επαφή που είχατε έστω διαλογραφίας με τον κύριο Θεοδωρικάκο, θα ακολουθήσουν και άλλες προσπάθειες ή πλέον έχει πάρει το δρόμο, ο δρόμος του αγώνα? Κοιτάξτε, σας είπα ότι έγραψα χθες την επιστολή. Θα περιμένω μία απάντηση έτσι ώστε να κανονιστεί αυτή η συνάντηση. Νομίζω ότι πρέπει να ενημερωθεί λίγο τις πρώτες μέρες, γι' αυτό και καθυστέρησα λίγες μέρες να την αποστείλω, να το βάλει στο πρόγραμμά του, και θεωρώ ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε διαζώσεις. Το είχαμε κάνει και στο παρελθόν όταν ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Νομίζω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει αυτή η συνάντηση, να ακούσει τις απόψεις μας, αν και τις ξέρει, και για να δω μήπως η νέα πολιτική ηγεσία είναι διατεθειμένη να βάλει, να δώσει ένα τέλος σε αυτό το πρόβλημα που ταλανίζει την τοπική μας κοινωνία. Και αυτό που λέω πάντα, θα είναι και επωφελία της ίδιας της κυβέρνησης αλλά και της ίδιας της χώρας μας. Και δεν θα είναι πολιτική τα δική τους, όπως δεν ήταν το ότι πήραν πίσω το ΚΙΤ. Για μένα ήταν η πολιτική μαγιά που το πήραν εκεί. Αν συνεχίσουν και σκεφτούν αυτά που τους λέμε, θεωρώ ότι θα πρέπει να ανακαλέσουν το μέρος εκείνο της απόφασης που αφορά την αύξηση της δυναμικότητας του ΠΡΟΚΕΚΑ. Μάλιστα. Δήμαρχε, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο που να έχει συμβεί στις τελευταίες μέρες, ώρες ή κάτι που να θέλετε να τονίσετε, να σας αφήσουμε να συνεχίσετε την εργασία. Να περάσουμε και ένα θετικό μήνυμα. Φεύγουμε βέβαια από αυτό το θέμα, αλλά πάμε στο άλλο το θέμα, το υγειονομικό. Πέσαν τα κρούσματα. Παρόλο που την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, ήμασταν στα όρια των αριθμητικών δεδομένων που με τις παλιές συνθήκες θα οδηγούμασταν σε lockdown, αυτήν τη βδομάδα είχαμε μια αρκετά σημαντική μείωση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυθούμε ή να έχουμε έναν εφησυχασμό. Δύσκολη η πορεία αντιμετώπισης. Θα έχουμε και την αγωνία με το άνοιγμα των σχολείων. Θα δούμε, αλλά πρέπει να περάσουμε ότι λίγο υπάρχει μια μείωση σημαντική. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλή σας ευχαριστώ επίσης.